Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί λέει ανεξερεύνητες είναι η κρίση του Θεού και ανεσυκνίαστη είναι η δρόμη του επειδή κανένα δεν είναι νωρίς το νου του, τι σκέφτεται ο Κύριο και κανένα δεν έγινε σύμβουλο του για να του πει κάτι ή ξέρει κάτι για να το συμβουλεύει γι' αυτό λέει ότι βάτος πλούτο και σοφία και γνώση του και η δρόμη του να εξερεύνηται η κρίση του, ανεξιγνίαση η δρόμη του, εκτό αν ο ίδιο αποκαλύπτει σε εμά. Να σα διαβάζω, όπω είναι γραμμένο, στην επιστολή προ Ρωμαίο, όπω έγραψε ο Απόστολος Παύλο με την έμπνευση του κύριου. Εξήμνηση του τεού για τη σοφία του. Ο βάτος πλούτο και σοφία και γνώση Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση του και ανεσυκνίαση η δρόμη του. Επειδή πιο νωρίς το νου του Κύριο ή ποιο έγινε σύμβουλο του, ποιο πρώτο έδωσε κάτι σε αυτό για να του γίνει ανταπόδοση. Επειδή από αυτός, δηλαδή από τον Κύριο και διάμεσα το πνεύμα του και σωτεό που είναι ο ίδιο, γι' αυτό λέει εδώ από αυτό και διάμεσα αυτό και σε αυτό, που σημαίνει από τον Κύριο, διάμεσα το πνεύμα του και στο Αν και είναι ο ίδιο πρόσωπο αυτό είναι μυστήριο που λέει εδώ που όπως είναι γραμμένο εδώ με την έπνευση και σε αυτό είναι τα πάντα λέει και σε αυτό ανήκει η δόξα στο Αυτή είναι η σύμνηση του Σοφία του Θεού αλλά αυτό τι σημαίνει ας δούμε παράδειγμα που έχουμε μέσα στην Αγιαγραφή όλα αυτά είναι διδάγματα για μα. Παράδειγμα, αν πάμε στην παλαιά διατήκη, στην πρώτη διατήκη, να δούμε πώ ο Ισραήλ ήταν σκλαβιά στην Αιγύπτο για πολλά χρόνια, αλλά την ημέρα τη ελευθερία του, ο Μωησί που ήταν προφήτη του κύριο, είχε εξουσία από το Θεό για να ελευθερώνει του Ισραήλ εκεί. Και ο βασιλιά του Αιγύπτο ήταν αυτό που λέγεται, αυτό που αποκαλείται στον κόσμο σήμερα, ότι ισχυρό βασιλιά Πλανητάκι, όπω ο κόσμο λέει, Πλανητάκι, όπω η Αμερική είναι σήμερα. Η Αίγυπτο ήταν σαν Αμερική τότε. Δηλαδή ήταν σαν πλανητάκι αυτό το βασιλιά ήταν τόσο πολύ αλαζόν επειδή ήταν πλανητάκι τότε. Δεν ήθελε να αφήσει το Ισραήλ να, να, να φεύγει, επειδή ήταν το Ισραήλ σκλαβιά του για να κάνουμε αυτό που ήθελε γρήγορα και να τέλειωνε. Αλλά ο Θεό μα αποφάσισε ότι με δύναμη του μετάβμα που τα κάνει εκεί ο βασιλιά του Ισραήλ, το ο της Αιγύπτου, συγγνώμη, τα αφήσει το Ισραήλ ελεύθερο. Και τότε έδωσε το Μωυσή εξουσία σε κάθε τι που έλεγε ο Κύριο, ο Μωυσή έκανε και συνέβη και αυτά τα ταύματα που όπως είναι γραμμένο στην πρώτη διατήκη, αν κάποιοι από εσά διαβάζετε αυτό, θα το δείτε, ότι έγινε δέκα σημεία ταύμα, ώστε ο βασιλιάς τη Αιγύπτου να αφήνει το Ισραήλ, δηλαδή να τρομάζει. Πρώτο σημείο ήταν ότι έκαμε νερό να γίνει αίμα. Δεύτερο σημείο ήταν έφερε τα ακρίδες σε όλη την Αιγύπτου, έγινε σαν σκοτάδι, σκοτάδι και δεν μπορούσε ούτε να υπάρχει ένα τρύπε που να φαίνεται σαν φως να βλέπει επειδή ακρίδες εσκεπάζαν όλη τη γη της Αιγύπτου. Αυτή είναι με το λόγο του Κύριου. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αν ο δεν μιλήσει. Αλλά αυτό ήταν σημείο. Δεύτερο σημείο, τρίτο σημείο, τέταρτο σημείο. Επίση το δέκατο σημείο ήταν το σημείο που ο Βασιλιά στην Αιγύπτο φοβήθηκε και άφησε το Ισραήλ. Επειδή σε όλα τα σημεία φοβόντονα, και ζητούσε προσευχή από το Μωυσή που ήταν προφήτη του Κυρίου, που μιλούσε εκ μέρου του Κύριου, και τη στιγμή που ο Μωυσή προσευχόντα και ο Κύριο ετεράπευσε, δηλαδή αφαίρεσε την κρίση που ήταν, τότε αντί να κάνει αυτό που έπρεπε, πάλι αμαρτούσα, δηλαδή πάλι επέμενε με υπερηφάνεια του, να μην αφήνει το Ισραήλ να βγει στα σκλάβια του. Γι' αυτό ο Κύριο είχαμε δέκατο σημείο, η τα πληγή που τον πλήγωσε και άφηνε το Ισραήλ. Δέκατο σημείο ήταν το τάνατο, το γιο του που έπρεπε να είναι, αυτό που έπρεπε να είναι να έρθει στο τρόνο σαν βασιλιά στο τάνατο του. Επειδή κάθε βασιλιά πάντοτε έχει το πρώτο του γιο να ανεβεί στο τρόνο όταν πεθάνει ο άλλο να γίνει βασιλιά. Αυτό το παιδί που ήταν το πρωτοτόκο γιο του βασιλιά της Αιγύπτου τότε πέσανε στη νύχτα εκείνη και όχι μόνο όλα τα πρωτοτόκια της Αιγύπτου πέσανε εκείνη τη νύχτα επειδή τα σημείο δυνατό που έκαμε ο Κύριο για να βγάλει ώστε ο βασιλιά της Αιγύπτου να μην μπορεί πλέον να εμποδίζει. Και το δέκατο σημείο ήταν αυτό που έκαμε το βασιλιά της Αιγύπτου να αφήνει το, το Ισραήλ ας πούμε με το Μωυσή να φεύγουν από τη γη της Αιγύπτου ώστε να προχωρήσουν στη γη που να πηγαίνουν. Αλλά ο κύριο του εντύχησε στο έρημο. Μέχρι να πάνε στην γη της Επαγγελία επειδή επέρασα έρημο και πολέμησα, πολέμησα μέχρι να πάνε αυτή ήταν η βουλή του κύριου και η απόφαση του κύριου. Όμω, αυτή είναι μια παράδειγμα για την κρίση του κύριου. Επειδή λέει εδώ, η κρίση του κύριου είναι ανεξερεύνητη. Δηλαδή αυτή η κρίση ήταν ανεξερεύνητη στο Μωυσή και ο προφήτη και στο βασιλιά της Αιγύπτου που ήταν τόσο υπερήφανο. Όχι μόνο αυτό, τα πάμε επίση στο άλλο παράδειγμα όπω Γκολιάτ και ο Νταβίδ. Γκολιάτ και ο Νταβίδ ήταν επίση ένα πόλεμο που είναι διδάγματα πίστη για μα σήμερα. Αλλά ο Νταβίδ ήταν ένα μικρό, μικροκαμωμένο όπω λένε οι άνθρωποι, ήταν μικρό και στο σώμα και σε όλα και ήταν αντίνατο να νικήσει κάποιο που ήταν γίγαντα σαν δύο μέτρα ας πούμε που ήταν γολιάτ τότε και άντρα που ήταν συνηθισμένο στο πόλεμο. Αλλά ο Νταβίδ όμω, που ήταν μικρό σε όλα νίκησε το γολιάτ. Αυτή ήταν επειδή ο Θεός ήταν μέσα στον Νταβίδ, ενεργούσε μέσα στον Νταβίδ. Αυτή ήταν επίση η κρίση του Κύριου. Επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κοράσουν το νου ότι ο Νταβίτ τα νικούσε, και φοβόντουνα, αντίθετα, φοβόντουνα όλοι να εμποδίσει τον Νταβίτ να μην πάει ότι τα πεθάνει στα κέρια του εκείνου τον άνθρωπο. Ενώ έγινε αντίθετα αυτή, επειδή τα, η κρίση του κύριου, αλλά πέρασε μέσα στον Νταβίτ. Επίση, σε άλλο δρόμο του κύριου, να δίνουμε παράδειγμα. Όπω ο κύριο, όταν έγινε άνθρωπο, ήρθε με ανθρώπινη σώμα γεννημένο μέσα στη σε μια παρτένα που αποκαλείται Μαρία. Αυτή ήταν επίση δρόμο που ο κύριο ο Θεό αποφάσισε να έρθει στον δρόμο, να έρθει στον κόσμο σαν άνθρωπο. Δηλαδή ο κύριο που είναι ο ίδιο στην υπόστασή του και δεν έχει σύμβουλο και δεν χρειάζεται κα και κανείς δεν ξέρει τι σκέφτεσαι είναι αυτός που αποφάσισε Συμβουλή του, επειδή η του είναι ο ίδιο, επειδή η δική μα βουλή εδώ στη δημοκρατία υπάρχει πολλές βουλευτέ που κάθε ένα τα δώσει τη γνώμη του. Αλλά η βουλή του κύριου είναι ο μοναδικό συμβουλή του. Δεν έχει ούτε κανένα ομοιο αυτό, ούτε σύμβουλο. Γι' αυτό λέει εδώ ότι ποιο έγινε σύμβουλο μου, ποιο είναι μου. Κανένα ο ίδιο αποφασίζει και ο ίδιο κάνει. Αλλά την απόφαση του κύριου είναι μυστήριο σε όταν θέλει, αποκαλύπτει σε εμά όταν έχουμε κοινωνία μαζί του. Δηλαδή, σε κάθε άνθρωπο που έχει κοινωνία μαζί του, αν ο κύριο τέλει, αποκαλύπτει τον απόρριτό του αυτό που τα κάνει και αυτό που πρόκειται να κάνει. Όπως αυτό που σα είπα πριν λίγο, ότι ήρθε εδώ σιγκή μέσα στη κοιλιά, σε μια παρτένα, γεννημένο μέσα στη φάτσνη, αυτό επίση ήταν απόφαση του, ήταν δρόμο που επέλεξε εκείνο. Εξαιτία αυτό η Ισραηλίτια πόλη δεν το αναγνωρίζα, η τη θρησκεία δεν το αναγνωρίζα, επειδή ήθελα να καταλάβω με τα μάτια του, ήθελα να καταλάβω μα πώ μπορεί αυτό που γεννημένη στη φάτνη και ζει στο σπίτι κάποιο που λέγεται Ιωσήφ και να λέγεται ότι είναι Χριστό, Ενώ γνώριζα μέσα στη γραφή ότι ο Κριστό τα έρθει, αλλά όταν έβλεπα με τα φαινόμενα δεν μπορούσα να πιστεύει ότι αυτό είναι ο Κριστό, δεν μπορούσα το, επειδή του έλειπα μαρτυρία το Άγιο Πνεύμα, επίσης επειδή έβλεπα τα φαινόμενα. Δηλαδή τα μάτια του του εξαπάτησα, επίσης έλειψη μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα, τότε τους έκαμα να έχουν σε άγνια εντελώς, να είναι σε άγνοια εντελώς μέχρι που το Σταύρονα. Επειδή ο, ο, ο Θεός τον τρόπο που κινείται, που ενεργεί, που φανερώνεται, δεν εξαρτώνται, δεν ερευνούνται από τα δικά μας νου ανθρώπινα, ούτε δεν μπορεί να συγνιαστούμε εμείς οι άνθρωποι κανένα εκτός από τον ίδιο να μας αποκαλύψει. Που σημαίνει κανένα δεν μπορεί να συγνιάζει τη βουλή του Κύριου, ούτε ο ίδιο ο Κύριος πώς κινεί, πώς μετακινεί, πώς ενεργεί, πώς φανερώνεται. Εξαιτία αυτό, πολλοί άνθρωποι επίση μέχρι σήμερα, ακόμα που μιλάμε, υπάρχει θρησκεία που δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησούς Κριστό είναι ο ίδιο κύριο. Όπω οι Ισλάμ λένε, είναι προφήτη. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα εκείνοι που αποκαλούνται χριστιανοί με όνομα, δεν αναγνωρίζει πραγματικά ότι είναι ο ίδιο κύριο που έγινε άνθρωπο που ονομάστηκε Ιώ. Πολλοί από αυτό Νομίζει ότι είναι γιο του Θεό σαν βιολογικά και το λένε, μα είναι γιο του Θεό σαν άλλο πρόσωπο. Όλα αυτά είναι εξαιτία της έλλειψη αποκαλύψη. Είναι εξαιτία της έλλειψη κοινωνία μαζί του. Επειδή ζητούν να καταλάβουμε τα λογικά του. Αν και ο Θεός είναι αόρατο, δεν το βλέπουμε. Κανείς δεν μπορεί να ζητάει να εννοεί το Θεό μόνο επειδή διαβάζει την Αγία Υπάρχει περίπτωση που κάποιο να διαβάσει την Αγία και να μην γνωρί την αλήθεια, αν δεν τον αποκαλύπτει ο κύριο, αν δεν τον αποκαλύπτει το πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό πάντοτε, όταν ο άνθρωπο διαβάζει, α ζητήσει από τον κύριο πρώτα. Κύριε, τώρα αρχίζω, δίδα μου, όπω διαβάζω τώρα, αυτό που θέλω και έχω ανάγκη για να καταλάβω, φανέρο τον εαυτό στη βουλή στο τέλειο μα. Α από τον κύριο, ο κύριο θα τα αποκαλύπτει τα λόγια του. Και ειδικά θα το κάνει να καταλάβει αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπο που διαβάζει τη σημεία εκείνη. Επειδή τα ανοίξει η κατανόηση του άνθρωπου να καταλάβει τα λόγια του, πολλά από τα λόγια τη γραφή είναι παραβολικά, οι άλλοι είναι σύμβολα, οι άλλοι είναι καλυμμένοι, κόρη να κατανοεί κανεί. Όλα αυτά αποκαλύπτει ο αγιο πνεύμα. Δηλαδή είναι καλυμμένοι πνευματικά, ο αγιο πνεύμα αφαιρεί το κάλυμα. Τότε κατανοεί ο άνθρωπο. Γι' αυτό ποτέ, αν μην διαβάζει κανεί την αγάπη με τα δικά του λογικά ανθρώπινα, είτε με την ανθρώπινα του διάνοια, όπω πολλοί άνθρωποι το κόσμο λένε, Μα εγώ έχω πολύ μυαλό, έχω δυνατά μυαλό, οι άνθρωποι έτσι λένε. Αυτή είναι ανθρώπινα. Δεν μπορεί κανεί με ανθρώπινη μυαλό να κατανοεί τα λόγια, την αλήθεια. Επειδή η γραφή που βλέπουμε είναι γράμμα αλλά η αλήθεια δεν το βλέπουμε. Τι σημαίνει αυτό. Όπω παραβολέ, παράδειγμα, οι παραβολέ που μίλησε ο κύριο, η παραβολέ έχει νόημα, έχει ουσία. Αλλά ο άνθρωπο που δεν έχει την αλήθεια, δεν έχει αποκαλύψει από το άγιο πνεύμα, τα ακούσει παραβολέ μόνο σαν ένα πείμα. Αλλά αυτό που έχει αποκαλύψει ήταν να γνωρίζει την αλήθεια, την παραβολή, τι σημαίνει αυτό, η πίστη του, ώστε να γνωρίζει το τέλημα του Κύριου. Αλλά συμφέρει να αναγνωρίζουμε την αλήθεια, όχι να αναγνωρίζουμε την Άγια Γραφή μόνο σαν γράμμα, όπως η θεολόγη παράδειγμα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε την Άγια Γραφή, όχι μόνο χρειαζόμαστε το διδάγματα, συγγνώμη, του Κυρίου, το διδάγματα, το Άγιο Πνεύμα. Επειδή αυτό είναι που μας, τα μας αποκαλύψει την αλήθεια, που είναι μέσα στην αγραφή, που δεν βλέπουμε εμείς, δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτό είναι που να μας διδάσει το τέλημα του Κύριου. Και αυτό είναι πρόσωπο. Και αυτό είναι που χρειάζεται να έχει κοινωνία μαζί με κάθε ένα από εμά. Αυτή είναι πίστη. Πίστη δεν είναι κάποιον να γνωρίζει για το Θεό, αλλά πίστη είναι κάποιον να ζει σε κοινωνία με το Θεό, μαζί του, αν και δεν το βλέπουμε, αλλά αυτό μιλάει σε εμά. Επίση, θα πάμε σε άλλο μυστήριο παράδειγμα: οι δρόμοι του, και μυστήριο και πλούτο βάτο μεγάλο, που όλοι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι μέχρι σήμερα δεν έχουν αυτήν την αποκαλύψη. Επίση, δεν έχουν επειδή δεν έχουν κοινωνία, απλώ έχουν θρησκεία, όπω η θρησκεία του σε δίδασκα, έτσι έχουν σαν πείμα στη σκέψη του από τη θρησκεία. Για παράδειγμα, Άγια Τριάντα, πολλοί λένε για την Άγια Τριάντα, Πατέρα Ιω και Άγιο Πνεύμα, δηλαδή εννοώ ότι τρία πρόσωπα είναι, επειδή η θρησκεία αυτό, εκα, αυτό είναι δικό του ας πούμε, παραδόση, Κορίς να καταλάβω, να αποκαλύψει από το Θεό, τότε Πήρα μέσα στην Αγία Γραφή, έκαμα παραδόση Αγία Τριάντα. Αυτό είναι εξαιτία τη έλλειψη κατανόηση από το Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπο που διαβάζει την Αγία Γραφή κατανόηση από το Θεό, τα βγει εκτό αλήθεια. Αυτό είναι, αυτό είναι, η ρίζα που ευγήκα αυτό το, 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 το δόγματι που οι άνθρωποι αποκαλούνται Αγία Τριάντα. Πρέπει να ξέρουμε ότι όσοι είναι ένα, όπως, είναι, όπως επίσης στην υπόσταση του είναι πάντοτε ένα Θεό, αλλά φανερώτηκε και όπως λέει η γραφή, μαρτυρεί σε τρία, σε τρία, ουσία, όπως είναι γραμμένο. Να σας διαβάζω, όπως λέει το Ευαγγέλιο, στο επιστολή του Ιωάννη, είναι Απόστολο Ιωάννη που έγραψε αυτό. Επειδή τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό ο Πατέρα, ο Λόγο και ο Άγιος Πνεύμα και οι τρεις αυτοί είναι ένα. Δηλαδή στον ουρανό είναι μυστήριο που εμείς δεν ξέρουμε που μαρτύρει στο ένα και μοναδικό πρόσωπο του Κύριου. Ότι ο Κύριος ο Θεός είναι Πατέρας μας επειδή μας έδωσε ζωή και πνεύμα γι' αυτό αναπνέουμε και είναι ο δημιουργό μα. Γι' αυτό είναι ο πατέρας που μας έδωσε πνοή μέσα στη κοιλιά μητέρα μας πριν βγούμε εδώ στο κόσμο, μας έχει βάλει πνοή εκεί, όπως έκαμε διαδικασία. Γι' αυτό γίνεται, όταν γίνεται σύλληψη το παιδί μέσα στη κοιλιά, ο Κύριος είναι που βάλει ζωή, δηλαδή πνεύμα για αυτό το παιδί. Επειδή αυτό έκαμε διαδικασία και συνεχίζονται και ο άνθρωπο την ημέρα του τάνατο του φεύγει η πνοή που έλαβε από το Θεό και φεύγει. Γι' αυτό ο Θεό είναι πατέρα το πνεύμα, το λέει η Γραφή, επειδή μα έδωσε πνεύμα και ζωή. Επίση. Ο Θεό είναι ο λόγο, όπω λέει εδώ. Τρει είναι μαρτυρίε στον ουρανό. Πατέρα ο λόγο. Πατέρα επειδή μα έδωσε πνοή. Ο λόγο επειδή μίλησε ο Θεό και όλα έγινε συνύπαξη που υπάρχει. Όλα όσα έγινε επειδή ο κύριο μίλησε με εξουσία και ο λόγο του έχει εξουσία και έγινε. Και επίση λέει είναι το άγιο πνεύμα. Δηλαδή ο κύριο είναι άγιο συνειδητότητα και πνεύμα από τη φύση. Γι' αυτό αποκαλείται άγιο πνεύμα. Αι πνεύμα δεν είναι ονόμα. Αλλά είναι σαν ορισμό, πώς τα πω. Αυτός που είναι. Αυτός που είναι από τη φύση. Αυτό επειδή είναι πνεύμα από τη φύση. Αι ως είναι ιδιότητα. Γι' αυτό, στη τρία μαρτυρία που μαρτυρεί στον ουρανό, για το ένα και μοναδικό πρόσωπο του Κύριο το Θεός, είναι ότι είναι πατέρα μα, ότι είναι ο λόγο και ότι είναι το πνεύμα του Άγιο. Αλλά δεν είναι τρία, αγιατριάδα, αλλά είναι ένα μοναδικό όπως θα διαβάζω να σα διαβάζω σαν α, επειδή τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό τρεις μαρτυρίες ο πατέρα, ο λόγο και το αγιο πνεύμα. και οι τρεις αυτοί είναι ένα ποιος ένα, ένα πρόσωπο αυτή είναι μυστήριο για μα. Γι' αυτό οι άνθρωποι που δεν έχουν αποκαλύψει αυτό, τότε έχουν βγάλει παραδόσια Άγια Τριάντα. Όπω πολλοί τριστιά έχουν αυτή την παραδόση, αία τριάντα, και σκέφτονται με έννοια ότι είναι τρία πρόσωπα διαφορετικοί Και αυτό είναι βλασφημία, επειδή ο κύριο είναι μοναδικό στην υπόσταση του, όπω θα διαβάζα πριν, ποιο έγινε σύμβουλο του. Δεν έχει ομοιό αυτό δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο σαν αυτό. Γι' αυτό επίση αναγνωρίζεται σαν εγώ είμαι επίση. Γι' αυτό αποκαλύπτει και στο Μωησί, εγώ είμαι. Επειδή δεν έχει κανένα άλλο για να λέει ότι εγώ είμαι τάδε, αλλά είπε μόνο εγώ είμαι. Αυτό είναι τη ρήμα που είπε και παρουσίασε και ο κύριο στον εαυτό του στο Επειδή δεν έχει όμοιο αυτό για να τη μαζί του. Επίση αυτό είναι. Όταν έγινε άνθρωπο επίσης Έλεγε σου ιερή εκεί στο ναό ότι αν δεν πιστεύετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνε στις συναμαρτίες σας. Αλλά η ιερή δεν μπορούσε να καταλάβει τι εννοούσε ο Ιησού. Εννοούσε ότι αν δεν πιστεύω ότι εγώ είμαι με έννοια, ότι επειδή μίλησε στον Μωυσή στην πρώτη διατήκη ότι εγώ είμαι, επειδή η ιερή ήξερα την πρώτη διατήκη τι μίλησε ο Κύριος ο Θεός στον Μωυσή, τότε ο Κύριος του τιμήσε, αλλά εκείνη δεν πρόσεξα τι εννοούσε ο κύριο, επειδή πρέπει να ξέρουμε, η θρησκεία εμποδίζει του άνθρωπο να, να κατανοούν την αλήθεια και τη μαρτυρία του Άγιο Πνεύμα. Οι ιερείτε του Ισραήλ ήταν μπλουτισμένοι, είχαν αιμονή στη θρησκεία τόσο πολύ, που δεν μπορούσαν να έχουν αποκαλύψει και μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα να μπουν μέσα του. Δηλαδή η θρησκεία ήταν σαν αυτό που έκλεισε τα αυτιά του, του έκαμα κουφί. Παρόμοια κάνει πολλοί άνθρωποι η θρησκεία σήμερα. Η τρισκία και παραδόση η τρισκία γεμίζουν τις σκέψεις του άνθρωπου και κλείνει τα αυτιά του άνθρωπου, αλλά ο Άγιο Πνεύμα θεραπεύει και ανοίγει τα αυτιά. Ανοίγει την κατανόηση του άνθρωπου σε κάτι, ώστε ο άνθρωπο που ανοίγει την καρδιά του με ελεύθερη βούληση να λάβει την αλήθεια. Όταν λάβει την αλήθεια, τότε ο άνθρωπο ανοίγεται τα μάτια του. Επειδή βλέπει τα πράγματα διαφορετική, καταλαβαίνει διαφορετική από όσο ενόμιζε πριν ό,τι ήξερε, ενώ δεν ήξερε. Απλώ επειδή δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, είχε τύφλωση στην κατανόηση του. Αλλά ο κύριο, το πνεύμα του Άγιο, είναι αυτό που ανοίγει τα μάτια τη κατανόηση και ανοίγει τα αυτιά ο άνθρωπο που είναι πρώτη στην καρδιά να γνωρίσει την αλήθεια. Επειδή ο κύριο θέλει να σώσει του άνθρωπου. Ένα είναι ο κύριο, μοναδικό είναι ο πρόσωπο, αλλά δίνει τρία μαρτυρία στον ουρανό σαν πατήρας μας είναι, ο λόγο είναι και το πνεύμα του Άγιου. Αλλά σαν λόγο ήρθε εδώ συγκή και ονομάστηκε Ιησού Χριστό. Σαν λόγο ήρθε εδώ συγκή και ανανορίστηκε σαν γιο του Θεού. Αλλά σαν λόγο ήρθε εδώ συγκή με σκοπό να μιλήσει. Γι' αυτό λέει ο λόγο έγινε σάρκα. Ποιος είναι αυτό ο Ιησού Χριστό και ονομάστηκε Ιω όταν έγινε σάρκα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κατανόηση να ανοίγουμε το τέλημα του Κύριου ανεξάρτητα από με ποιο μορφή φανερώνεται ο κύριο ή ποια όνομα όπω η Ισού Χριστό φανερώνεται ο κύριο. Αλλά να γνωρίζουμε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο που κατοικεί στο απρόσιτο φω. Όπω μαρτυρεί εδώ, όπω δίνουν μαρτυρία στον ουρανό. Και οι τρει μαρτυρίε αυτό μαρτυρούν στο ένα πρόσωπο του που κατοικεί στο απρόσιτο φω επειδή ο άνθρωπο που αναγνωρίζει το Κύριο το Θεό όπως είναι, τα ακούσει τη φωνή του Κύριο, τα είναι ο άνθρωπο που τα ακολουθεί το τέλημα του Κύριου, αλλά κάποιον δεν αναγνωρίζει το Κύριο όπως είναι, απλώ εγκεφαλικά ή μπορεί να έχει άλλα τριάντα παραδόση στη σκέψη του, τότε θα σηκιστεί αν δεν έχει αποκαλύψει σύντομα για να ανοιχτεί τα μάτια του. Ο Κύριο θέλει να σώσει οι άνθρωποι για να κάνουν το τέλημα του. Αλλά Μόνο ο άνθρωπο που ανοίγει την κάρδια, ο κύριο θα δώσει αποκαλύψη. Επειδή η σοφία του είναι πλούτο και η κρίση του είναι ανεξερεύνητε και η δρόμη του είναι ανεσυγκνίαση σε εμά. Αλλά ζητούμε μόνο αν εκείνο μα δίνει αποκαλύψη μαρτυρία όταν έχουμε κοινωνία, τότε να γνωρίζουμε τον δρόμο που ο κύριο μα αποκαλύπτει ή αναγνωρίζουμε την κρίση που ο κύριο μα φανερώνει ότι τα έτσι ή τα κάνει ή έκαμε.